έτσι γίνεται η αποκατάσταση Λακουβάς. Απίστευτες εικόνες αποκατάστασης Λακουβών κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Καλή, μπορούμε να κάνουμε. Μένετε τα νερά μαζί, ανακατεμένα. Δυστυχώς έτσι γίνονται τα έργα τώρα. Συνεργείο ρίχνει άσφαλτο, η οποία ανακατεύεται με το νερό της βροχής. Στρώνεται ελαφριά με την παλάμη και με το ζεστό υλικό να υποχωρεί από το σημείο με απλές κινήσεις. Βγαίνει εύκολα, που είναι νερό από κάτω φεύγει αμέσως. Το συνεργείο δεν βλέπει απέναντι ότι υπάρχει χαντάκι. Δυστυχώς θα ξαναπάρουν τηλέφωνο για να ξαναπάνε εκεί πέρα. Να έχουμε το νου μας πώς οδηγούμε, γιατί όλα όσα κάνουμε είναι πυροσβεστικά. Θα πάμε να παρέμβουμε σε επικίνδυνες λακκούβες, έστω και αν ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα μπάλωμα που θα κρατήσει μια εβδομάδα. Θέλουμε να γλιτώσουμε τροχαία ατυχήματα. Όταν θα μας το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, θα ξαναπαρέμβουμε. Θα αντικατασταθεί το υλικό αυτό που μπαίνει πρόχειρα τώρα, με το σωστό υλικό και με τη σωστή διαδικασία. Ενώ το μπάλωμα αποτελειώνει δημότης, ο οποίος με ξύλινη τάβλα χτυπά το υλικό σε μια προσπάθεια να κρατήσει εντός της λακκούβας την ποσότητα ασφάλτου. Οδός Εμπειρίκου πλησιώνεται σε 62 μαρτύρων. Ο δρόμος με τις αμέτρητες λακκούβες μετατράπηκε σε έναν δρόμο γεμάτο λάσπες. Τίποτα δεν έκανα. Να, τα ήλια χώματα ρίξανε που ήταν γεμάτο λάκκο και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Εδώ να το, σε μία ώρα ο Ντακάρι να βρέχει δεν θα περνούμε. Τα συγχαρητήριά μου. Εκλογές έρχονται. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας και ήρθανε τι, εν ώψη εκλογών, να ρίξουν αυτό εδώ το χάλι για να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια. Τώρα είναι ακόμα χειρότερα διότι η λασπουριά. Να σκεφτούν ότι αν ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι εδώ, αν θα τους άρεσε αυτή η κατάσταση. Αν θα ήθελαν τα δικά τους αυτοκίνητα να έχουν αυτή την ταλαιπωρία, τα δικά τους παιδιά να ζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Όχι, αύριο θα είναι πάλι ανοιχτές. Σχολεία μπροστά, η κόρη μου. Ο γείτονας εδώ τα παιδιά τους, δεν θα πάνε σε... δεν θα πήγαν χθες και προχθές στο νηπιαγωγείο. Γιατί? Γιατί, πού να πάνε. Στην κολύμπα, στον ποταμό. Πρέπει να πάνε σωσίβια για να περάσουν. Σωσίβια. Ας λυπηθούν τουλάχιστον τα παιδιά πάνε σχολείο. Ακόμα και τμήματος χαρών στο επίμαχο δρόμο καλύφθηκε με τσαΐλι. Όλοι οι αρμόδιοι στο Δήμο κοιτάνε μόνο την καρέκλα. Πληρώνουμε τα τέλη. Γιατί τα πληρώνουμε? Για ποιο λόγο? Πόσες λακκούβες είχε αυτός ο δρόμος? Αυτός? Ρε παιδιά πόσες, αμέτρητες. Καμιά και μόνο 30. 25 πόντους βάθος η κάθε μία. Σκέτη κοροϊδία. Σκέτη κοροϊδία. Κοροϊδεύουν τους ανθρώπους. Τίποτα άλλο. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε ξανά στην οδό 1878, όπου οι λακκούβες παραμένουν στα επίμαχα σημεία, ενώ λίγα μέτρα παραπάνω υπάρχουν και άλλες παγίδες ατυχήματος. Ενώ τα σχόλια περισσεύουν για στήλο επί της Γιαμαλάκη, αλλά και για ένα στήλο με καρτοτηλέφωνο στην Αλικαρνασσό, που κινδυνεύει να πέσει. Μεγάλες λακκούβες έχουν σχηματιστεί και επί της Λεωφόρου Κνώσου στην περιοχή του Μπεντεβή και στο ύψος Πιάτσα Σαξί. Η αποκατάσταση γίνεται πολύ πρόχειρα και αν δείτε οι λακκούβες που δημιουργούνται είναι στα ίδια σημεία κάθε φορά επειδή δεν γίνεται μια σωστή δουλειά. Σπατάμε στις λάσπες, τι να κάνουμε, περιμένουμε να στεγνώσει το πλακάκι για να το κάνουμε χώμα